thank mm -hmm. you Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες χαίρετε, με τη χάρη του Χριστού από σήμερα και ελπίζουμε Θεού θέλοντος κάθε εβδομάδα θα έχουμε την εκπομπή απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού. Είναι μια εκπομπή όπου εσείς θα μας αποστέλετε στη διεύθυνση που αναγράφεται τώρα στις οθόνες σας τις παρατηρήσεις σας, τις κρίσεις σας, τις απορίες σας και τις σκέψεις σας ακόμη σε όλα τα θέματα και εμείς θα προσπαθούμε με τη Χάρη του Χριστού να σας απαντάμε μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Θέλω να τονίσω εδώ ότι δεν διεκδικούμε την αυθεντία της ερμηνεία των γραφών, ούτε ισχυριζόμεθα ότι είμαστε διδάσκαλοι ε, του Λόγου του Θεού. Εκείνο το οποίο υποστηρίζουμε και πιστεύουμε είναι ότι είμαστε μαθητές και θέλουμε όλοι μαζί, εσείς και εμείς από εδώ, να μελετήσουμε με τη χάρη του Χριστού, με τη βοήθεια του Πνεύματος του Αγίου, τα θέματα, τα καθημερινά, αλλά και τα γενικότερα που αποσχολούν τον κάθε άνθρωπο, πώς τα αντιμετωπίζει και πώς τα αναλύει, αλλά και τι αποκαλύπτει ο Θεός μέσα από τον αψευδή και θεόπνευστο λόγο του. Σήμερα λοιπόν θα αρχίσουμε με την πρώτη ερώτηση που έχουμε λάβει και αναφέρεται ω εξή. Γράφει η Αγία Γραφή ότι όποιος πιστέψει και βαφτιστεί θα σωθεί. Εγώ που έχω βαφτιστεί όταν ήμουν μωρό και πιστεύω στο Θεό από μικρό παιδί, δεν αρκεί. Η απάντηση είναι, αγαπητοί μου φίλοι, όχι, δεν αρκεί, γιατί ο Λόγος του Θεού αναφέρει ρητά, ως της πιστεύσει και βαφτιστεί θέλει σωθεί, ως της όμως απιστήσει θέλει κατακριθεί. Συνδέει δηλαδή απόλυτα ο Λόγος του Θεού τη σωτηρία του ανθρώπου με το βάφτισμα και μάλιστα ένα βάφτισμα το οποίο έπεται όχι μόνο της επίγνωσης των πραγμάτων του Θεού, δηλαδή έχει ακούσει ο άνθρωπος πρώτα για το Λόγο του Θεού, έχει μαθητευθεί όπως λέει ο Λόγος του Θεού, όπως είπε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, σαν εντολή και σαν αποστολή στους μαθητάς του, πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, και ύστερα βαφτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος της άφεσης Αμαρτιών. Έχει ακούσει λοιπόν το Λόγο του Θεού, έχει δεχθεί το Λόγο του Θεού, έχει πιστέψει το Λόγο του Θεού, έχει επικαλεστεί το όνομα του Χριστού και ο Χριστός την έχει σώσει. Δηλαδή έχει αλλάξει τη ζωή του ανθρώπου, έχει, ε, 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 έχει επέμβει και στην καρδιά και, στη, και στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα του ανθρώπου, ώστε ο άνθρωπος έχει αναγεννηθεί καθώς βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού, το γεγενημένο εκ σαρκός είναι σάρξ και το γεγενημένο εκ πνεύματος είναι πνεύμα. Έχει γίνει δηλαδή νέος άνθρωπος, νέο κτίσμα, έχει, του έχει αποκαλυφθεί η Βασιλεία του Θεού και έχει εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Το αποτέλεσμα είναι ότι η εντολή του Θεού από εκεί και ύστερα είναι να βαφτιστεί στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος η σάφεση αμαρτιών. Τότε το βάφτισμα έχει εξουσία και ολοκληρώνει, σφραγίζει τη σωτηρία του ανθρώπου καθώς ο ίδιος ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός όταν πήγε να βαφτιστεί κατ' εντολή του Θεού και κατά το θέλημα του Θεού από τον Ιωάννη τον βαφτιστή και καταρχά ο Ιωάννης ο τον εμπόδιζε λέγοντα: Εγώ έχω ανάγκη να βαφτιστώ από σένα. Η απάντηση του κυρίου μα ήταν απλή αλλά και καταλητική. Σώπα τώρα γιατί πρέπει να κάνουμε πάσα τη δικαιοσύνη του Θεού. Και πάσα η δικαιοσύνη του Θεού είναι να εκπληρώσουμε και να εκπληρώνουμε πάντοτε, ιδίω εκείνη τη στιγμή μετά την αναγέννηση, το θέλημα του Θεού που είναι η άφεση των αμαρτιών. Όμως και στο σύμβολο της πίστεως ακόμη είναι γραμμένο αγαπητοί μου φίλοι και θύλες ότι ε, ομολογώ εν βάφτισμα εις άφεση αμαρτιών και η λέξη ομολογώ είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό μέσα από το λόγο του Θεού όπως θα διαπιστώσουμε που όμως προϋποθέτει και πάλι επίγνωση όχι άγνοια ενός μωρού παιδιού επίγνωση του θελήματος του Θεού καθώς επίσης προϋποθέτει πίστη και αναγέννηση. Όμως ας δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού πώς περιγράφεται σε πολλά σημεία το θέμα της βάφτισης ενίδατη ε, και θα αρχίσουμε από την εντολή που έδωσε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός ε, λίγο πριν αναλυθεί στους μαθητάς του λέγοντας Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαφτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκονται σε αυτούς να φυλάτωση πάντα όσα εγώ παρήγγειλα σε εσά. Αυτή λοιπόν είναι η εντολή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού και αυτή είναι και η πρώτη αποστολή ή εν γέννη αποστολή που ο Θεός έδωσε στους Αποστόλους και στους μαθητάς Του. Η εκτέλεσης αυτή τη εντολή πραγματοποιήθηκε 10 μέρε αργότερα, την ημέρα τη Πεντηκοστής όπου 120 μαθητέ και μαθήτριε του Ιησού Χριστού, συμπεριλαμβανομένων των 12 Αποστόλων, εκτό του Ιούδα βέβαια, αλλά και τη Μαρία τη Μητέρας του Κυρίου, που ευρίσκονταν στο Ανόη, περιμένοντα, προσευχόμενοι, προσδοκώντα, προσκαρτερούντε την επαγγελία του Πατρό που ήταν το να βαφτίσει ο Χριστός όλους τη αγίου και Πυρή πράγμα το οποίο έγινε. Στη συνέχεια ο, κύρι, ο Απόστολος Πέτρος έκανε το πρώτο κήρυγμα δια πνεύματος Αγίου ε, αποκαλύπτοντας το όνομα του Ιησού Χριστού αλλά και την χάρη και το έλεος και την προσωπικότητα του Ιησού Χριστού λέγοντας τον Ιησούν των Αζωραίων άνδρα αποδεδειγμένων προς εσάς από του Θεού διαθαυμάτων και τεραστίων και σημείων των οποίων ο Θεός έκαμε, τα οποία ο Θεός έκαμε δι' αυτού με, ανάμεσά σας, καθώς και εσείς εξέβρετε, τούτων λαβώντες παραδεδομένων κατά την ορισμένη βουλήν και πρόγνωση του Θεού διαχειρών ανόμων, σταυρώσαντες, εθανατώσατε Και αργότερα, ομιλεί καθαρά για την Ανάσταση του Ιησού Χριστού λέγοντας ότι αφού υψώθη δια της δεξιάς του Θεού και ανελήφθη εις τους ουρανούς και κάθισε εκ δεξιών του Πατρός έλαβε παρά του Πατρός την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος και εξέχε τούτο το οποίο τώρα εσείς βλέπετε και ακούετε. Αυτά λοιπόν τα άκουσαν όλοι οι συγκεντρωμένοι από το Θεό συγκεντρωμένοι εκεί για τούτο για να ακούσουν το πρώτο κήρυγμα του Απόστολου Πέτρου. Αφού δεν ήκουσαν ταύτα, μα μας φανερώνει η γραφή, ήλθε εις κατάνοιξην η καρδία αυτών και είπαν προς τον Πέτρο και τους λοιπούς Αποστόλους. Τώρα που τα ακούσαμε, που πιστέψαμε, που δεχτήκαμε και αποδεχτήκαμε το Λόγο του Θεού και την αλήθεια για τον Ιησού Χριστό, τι πρέπει να κάνουμε άντρε αδελφοί, η απάντηση του Αποστόλου Πέτρου ήταν και πάλι λιτή αλλά απόλυτη. Πρώτον μετανοήσατε, δηλαδή η πρώτη ενέργεια που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος όταν δεχθεί το Χριστό είναι να καταδικάσει τον πρώτερων βίων του των πρώτερων αμαρτωλών δίων του, δηλαδή τις αμαρτίες της ζωής του, τις οποίες έκαμε μέχρι εκείνη τη στιγμή, εξομολογούμενος προς τον Θεό τις αμαρτίες του και παρετών δια να ελευθεί. Και αφού λοιπόν μετανοήσετε, τότε ας βαπτιστεί έκαστο ημών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών, δηλαδή και το λέει καθαρά ας βαπτιστεί, είναι στην πρωτοβουλία του πιστεύοντα, δεν είναι στην εντολή που δίνει ο άνθρωπος αλλά είναι στην προτροπή του Θεού, στο θέλημα του Θεού, στην αποκάλυψη του Θεού και στην απόλυτη ελευθερία του ανθρώπου που πιστεύει να βαφτιστεί. Δεν λέει θα σας βαφτίσουν αλλά λέει ας βαφτιστεί έκαστος. Δηλαδή ο ίδιος ο άνθρωπος θα πάει για να βαφτιστεί στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφηση αμαρτιών και από εκεί και πέρα συνεχίζεται το έργο του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, δηλαδή και τότε θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα στέκνα σας και προς πάντα του εις μακράν, όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός. Αφού ο άνθρωπος λοιπόν πράξει πάσαν την δικαιοσύνη του Θεού τότε αναλαμβάνει την υποχρέωση ο Θεός εφόσον ο άνθρωπος πίστευσε και δέχτηκε τον Χριστό να τον βαφτίσει εμπνεύματι Αγίου και Πυρή και το τέταρτο χαρακτηριστικό που πρότρεψε ο Απόστολος Πέτρος εκείνη την πρώτη μέρα των γενεθλίων θα τολμούσα να πω της Εκκλησίας του Χριστού ήταν και με άλλους πολλούς λόγους διαμαρτύρετο και προέτρεπε λέγον σώθητε από τις της διεστραμένης ταύτης γενεάς δηλαδή η προτροπή του λόγου του Θεού είναι μετανοήσατε βαφτιστείτε στο όνομα του Χριστού θα λάβετε το πνεύμα το Άγιο και αγωνίζεστε πλέον εις τον αγιασμό και την καθαρότητα προσμένοντες τον Κύριο Ιησού Χριστό να έρθει να σας παραλάβει για τους ουρανούς στη συνέχεια λέει ο Λόγος του Θεού. Εκείνοι λοιπόν με τα χαράς δεχθέντες των λόγων αυτού ευαπτίστησαν και προσετέθησαν εν εκείνη τη μέρα έως τρεις χιλιάδες ψυχές. Η πρώτη και μάλιστα μαζική βάφτιση που έκαναν οι Απόστολοι εκείνη την πρώτη μέρα βαφτίζοντες τρεις χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι άκουσαν δεν άκουσαν μόνο με τρεις αλλά από όλους όσους άκουσαν, οι 3.000 άκουσαν, κατάλαβαν, δέχτηκαν, αποδέχτηκαν το Λόγο του Θεού, πίστεψαν στο όνομα του Ιησού Χριστού και στη συνέχεια εκπλήρωσαν, πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού, βαφτιζόμενοι κατά το θέλημα του Θεού, κατά το Λόγο του Θεού, στο όνομα του Χριστού, εις άφηση αμαρτιών. Και έκτοτε ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων και εν τη κοινωνία και εν τη κλάση του Άρτου και εν τες προσευχές. Και μάλιστα το κείμενο λέει ήσαν προσκαρτερούντες, προσετέθησαν δηλαδή από τον Ιησού Χριστό καθώς είναι γεγραμμένον ότι ο Ιησούς Χριστός προσέθετε καθημέραν τους σωζομένους στην Εκκλησία, προσετέθησαν στην Εκκλησία και ενέμενον στη λατρεία της Εκκλησίας, την γραφική, την αποστολική όπως την περιγράφει ο Λόγος του Θεού στη διδαχή των Αποστόλων Πρώτων, στην κλάση του Άρτου δηλαδή στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, στην κοινωνία μεταλλήλων και στις προσευχές. Όμως δεν σταμάτησε εδώ το έργο του Θεού ούτε η αύξηση της Εκκλησίας αλλά συνεχίστηκε αργότερα βλέπουμε τον Φίλιππο μετά το μεγάλο διωγμό και τον θάνατο του πρωτομάρτυρα Στεφάνου να βρίσκεται στη Θαμάρια εκεί να ευαγγελίζεται τα περί της βασιλείας του Θεού και του ονόματος του Ιησού Χριστού και οι Σαμαρίτες να ακούνε το Λόγο του Θεού και πάλι να δέχονται το Λόγο του Θεού να πιστεύουν στο όνομα του Χριστού και ευαπτίζονται άνδρε και γυναίκες αλλά και αργότερα όταν ο Θεός οδήγησε τον Απόστολο Φίλιππο πλέον το διάκονο της Εκκλησίας τον οποίον ο Θεός, στον οποίο ο Θεός έδωσε διακονία Ευαγγελιστού όταν τον οδήγησε στην άμαξα του Ευνούχου που πήγαινε επιστρέφοντας από τα Ιεροσόλυμα στην πατρίδα του στην Αιθιοπία όταν του κήρυξε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού του μίλησε για το Λόγο του Θεού τότε μόλις βρέθηκαν μπροστά σε Ίδωρ λέει πια ο ευνούχο, ιδού η, δου, η με εμποδίζει να βαφτιστώ, γιατί και ο Φίλιππος τον ευνούχο, όπως και στου Σαμαρίτε, όπως και ο Απόστολο Πέτρος καταρχάς του είπε τι ίδιε εντολές Μετανοήσατε και α βαπτιστεί έκαστο στο όνομα του Χριστού η σάφεση εμαρτιών και θα λάβει το Πνεύμα το Άγιο και τώρα πρέπει να περπατάει μέσα σε αγιασμό έξω από τον κόσμο αυτό. Γι' αυτό και ενημερωμένος πια από τα λόγια του Φιλίππου ο Ευνούχος τον ρώτησε τι με εμποδίζει πλέον να βαφτιστώ και ο Φίλιππος άνθρωπος του Θεού απεκρίθηκε είπε εάν πιστεύεις εξ όλης της καρδίας σου ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Θεός του ουρανού και της γης τότε δίνασε να βαφτιστείς και απεκρίθη ο Ευνούχος λέγοντας πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος και έτσι προσέταξε, σταμάτησε η άμαξα και εκεί τον ευάφθησε ο Φίλιππος στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών και συνέχισε το δρόμο του προς τον ουρανό μέσα από το θέλημα του Θεού και μέσα από τη ζωή που ο Θεός του χάριζε, τη νέα ζωή από εκεί και στο εξής. Και πολύ αργότερα όταν ο Απόστολος Παύλος πλέον βρέθηκε στην Έφεσο και εκεί συνάντησε κάποιους μαθητάς, 11 μαθητάς για την ακρίβεια οι οποίοι είχαν πιστέψει στον Ιησού Χριστόν από τον Απολό ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος Ιουδαίος, ζέων κατά το πνεύμα και δυνατός στας γραφάς ε, όταν άκουσαν λοιπόν όταν πίστεψαν ε, ο Παύλος τους ρώτησε αφού τους είδε πιστεύοντες πιστούς τους ρώτησε ελάβατε πνεύμα Άγιο αφού επιστέψατε αυτοί δεν απάντησαν αλλά ούτε αν υπάρχει πνεύμα Άγιο νικούσαμε. και α, συνέχισε ο Απόστολος Παύλος εις τι, λοιπόν εβαπτίστητε δεν ευαυτίστητε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος πως λέτε ότι ούτε καν αν, αν ούτε καν αν υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο ακούσαμε και απάντησαν αυτοί ότι όχι, δεν βαφτιστήκαμε στο όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος στο όνομα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος το βάφτισμα της σωτηρίας στο όνομα του Χριστού δηλαδή αλλά βαφτίστηκαμε στο βάφτισμα του Ιωάννου στο βάφτισμα της μετάνοιας και του είπε ο, ο Απόστολος Παύλος, ότι δεν ισχύει αυτό το βάφτισμα, γιατί το βάφτισμα πρέπει να γίνεται στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Αυτοί επίστησαν, ευαυτίστησαν στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών και ύστερα αφού προσευχήθηκε ο Απόστολος Παύλος έλαβαν τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ευαυτίστησαν λοιπόν, επλήστησαν Πνεύματος Αγίου και Φωτιάς. Πολύ αργότερα ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει την επιστολή του προς τους Ρωμαίους διερμηνεύει πάρα πολύ ωραία τα περί και θα έλεγα και πολύ αναλυτικά που θα είναι πάρα πολύ καλό να το διαβάσουμε για να διαπιστωθεί ότι το βάφτισμα στην βρεφική ηλικία είναι εντελώς άκυρον και δεν προσθέτει τίποτα σε κανέναν άνθρωπο είναι ένα απλό μπανιάρισμα γιατί δεν έχει προηγηθεί ούτε η πίστης ούτε η ομολογία. Ας δούμε λοιπόν τώρα πώς το διερμηνεύει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίου στο 6ο κεφάλαιο και στο 3ο εδάφιο «Ή αγνοείται ότι εσύ ευαπτίστημεν εις Χριστόν Ιησούν εις τον θάνατο αυτού ευαπτίστημεν συνετάφημεν λοιπόν με δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον ή να καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός ούτω και εμείς περιπατήσωμεν εις νέαν ζωήν διότι αν εγίνομαιν με Αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου Αυτού θέλωμεν είστε και κατά την ομοιότητα της Αναστάσεως τούτο γινώσκοντες ότι ο ημών άνθρωπος είναι σταυρώθι για να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας ώστε να μην είμαι θα πλέον δούλη της αμαρτίας διότι ο ποθανόν ηλευθερώθη από της αμαρτίας εάν δεν απεθάνομαι μετά του Χριστού πιστεύουμε ότι και θέλωμεν συζήσει μετά Αυτού γινώσκον ότι ο Χριστός αναστάσει εκ των νεκρών δεν αποθνίσκει, αποθνίσκει πλέον, θάνατος Αυτόν δεν κυριεύει διότι καθώ απέθανεν, απέθανεν άπαξ δια την αμαρτία τη ζητή δική μας και καθώ ζει στα δεξιά του Πατρός, ζει εις τον Θεόν μεσητεύων και προσευχόμενος υπερημών. Άρα συνδυάζει απόλυτα το θέλημα του Θεού και διερμηνεύει απόλυτα το θέλημα του Θεού το έχουν σχέση με το βάφτισμα ενίδατη. Λέγοντας ότι με την αναγέννηση, δηλαδή με την πίστη, με την αποδοχή ε, του, του Ιησού Χριστού, με την πίστη και με το ότι επικαλούμεθα το όνομα του Χριστού, ο άνθρωπος αναγεννάται δηλαδή αλλάζει η ζωή του, επεμβαίνει ο Χριστός μέσα στη ζωή του, γίνεται ναός του Θεού, το σώμα του, γίνεται νέα κτίση, τα αρχαία παρέρχονται, δηλαδή πεθαίνει κατά τον κόσμο, δηλαδή είναι ανεστημένος ενώπιον του Θεού. Έφυγε από το σκοτάδι του κόσμου αυτού και εισήλθε στο φως της αιώνιας ζωής. Έφυγε από τη βασιλεία του σκότους, του ψεύδους, του κόσμου τούτου και εισήλθε στη Βασιλεία του Θεού. Και η Βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσει και πόσις αλλά είναι δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά είναι πνεύμα τη Άρα λοιπόν ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος όμως θα πρέπει, καθώς έγινε σύμφυτος του θανάτου του Ιησού Χριστού, να γίνει και σύμφυτος της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, αφού προηγούμενα γίνει σύμφυτος της ταφής του Ιησού Χριστού και γίνεται σύμφιτος τη ταφής, βαπτιζόμενος στο όνομα του Χριστού, η άφεση αμαρτιών, βαπτιζόμενος στην πραγματικότητα, στο όνομα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος, εις άφεση αμαρτιών. Γίνεται έτσι σύμφιτος με την ταφή του Χριστού και καθώς βγαίνει από το νερό γίνεται σύμφιτος και της αναστάσεω του Ιησού Χριστού, ώστε μπορεί πλέον να περπατήσει μία νέα οδόν δια της δόξης του Θεού Πατρός, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Πνεύματος του Αγίου. Και έτσι ο άνθρωπος πια δεν είναι δούλος της αμαρτίας γιατί πέθανε για την αμαρτία αλλά είναι ελεύθερος από την αμαρτία και δούλος του Ιησού Χριστού τον οποίο να αποκαλεί ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Έτσι λοιπόν είναι απαραίτητο να προηγηθεί η πίστης ε, για το βάφτισμα ώστε να επιβεβαιωθεί από τον Θεό, να εκπληρωθεί πάσα η δικαιοσύνη του Θεού και να επιβεβαιωθεί από τον Θεό η σωτηρία του ανθρώπου. Όμως υπάρχει και ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο, μια άλλη πάρα πολύ ωραία επιγραφή, περιγραφή περί βαφτίσματος που έκαμε ο Απόστολος Πέτρος που συνδέει το βάφτισμα με την ομολογία. Λέει λοιπόν, διαβάζω από το τρίτο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του Αποστόλου Πέτρου και από το α, 20 εδάφιο όταν η μακροθυμία του Θεού επρόσμενε αυτούς εν τες ημέρες του Νόε ενώ κατασκευάζονται ο κηβωτός εις την οποία ολίγες του τέστη οχτώ ψυχές διεσώθησαν διήγατος. Εδώ μιλάει για τον κατακλυσμό του Νόε όπου ο Νόε κήρυται 120 χρόνια μετανοείται και μάθετε ότι έρχεται κρίση Θεού και όλη η γη θα πλημμυρίσει από ύδατα και τα βουρανού και τα υπόγεια αλλά και, 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 και τη γης αλλά και εκ των Αδύσων και ο μόνος που θα σωθεί ή οι μόνοι που θα σωθούν είναι αυτοί που θα πιστέψουν στο Λόγο του Θεού και θα εισέλθουν μέσα στην Κιβωτό που έφτιαχνε και τελικά έφτιαξε με την οικογένειά του ο Νόε, δηλαδή με τη γυναίκα του, τα τρία παιδιά του και τις τρεις νύφες του, ώστε διεσώθησαν διήδατος μόνο οκτώ ψυχές, δηλαδή η οικογένεια του Νόε που εισήλθε στην Κιβωτό που έφτιαξε. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος. Όπως αυτοί διεθ, σώθησαν διείδατος, τώρα δια του αυτού είδατος του οποίου αντίτυπον, αντίτυπον ον, το βάφτισμα σώζει και είμαστε σήμερον. Δηλαδή το βάφτισμα σώζει τον άνθρωπο, βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος, ε, Απόστολος Πέτρος σήμερα και εμάς, όχι αποβολή της ακαθαρσίας της αρκώς, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως εις τον Θεόν δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού Μα σώζει δηλαδή το βάφτισμα δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού όχι η αποβολή της ακαθαρσίας της σαρκός η οποία έχει πραγματοποιηθεί με την αναγέννηση γιατί έχουν συγχωρεθεί καθώς έχει επικαλεστεί ο άνθρωπος το όνομα του Χριστού και το αίμα του Χριστού όλες οι αμαρτίες αλλά μαρτυρία, ομολογία εις τον Θεό αλλά τι ομολογία αγαθής συνείδηση. γιατί η συνείδηση όλων των ανθρώπων δεν είναι αγαθή και ούτε μπορεί να γίνει αγαθή με πολλούς τρόπους παρά μόνο με το αίμα του Ιησού Χριστού όπως λέει στην επιστολή του ο Απόστολος Παύλος προς Εβραίους λέγει λοιπόν διότι αν διαβάζω από το ένα το κεφάλαιο και από το 13ο εδάφιο δια, διότι εάν το αίμα των τάβρων και τράγων και η της δαμάλεως ραντίζουσα τους μεμολισμένους αγιάζει τους ανθρώπους μόνο προς καθαρότητα της αρκός πόσο μάλλον το αίμα του Ιησού Χριστού ο οποίος δια του πνεύματος του αιωνίου προσέφερε σε αυτόν άμωμον προσέφερε τον εαυτό του άμμωμον εις τον Θεόν, θέλει καθαρίσει τη συνείδησή σας από νεκρών έργων για να λατρεύετε τον ζώντα και αληθινό Θεό. Η συνείδηση δηλαδή του ανθρώπου δεν καθαρίζεται από τα νεκρά έργα τα οποία έπρατε τον καιρό, της, την, την, τον καιρό πριν την αναγέννηση των καιρών της αρκώς, των καιρών της αμαρτίας, και τι σημαίνει συνείδηση, σημαίνει αυτό ο εσωτερικό άνθρωπο, ο οποίο, όπω λένε οι άνθρωποι, έχει τύψει συνειδήσεως όχι μόνο ε, σκέφτεται πονηρά, αλλά και εργάζεται πονηρά, πράττοντας έργα νεκρά. Έργα πονηρά, που αυτά δεν καθαρίζονται από τη συνείδηση του ανθρώπου, αλλά μόνο με το αίμα του Ιησού Χριστού. Και όταν καθαριστεί η συνείδηση του ανθρώπου από το αίμα του Ιησού Χριστού, τότε ο άνθρωπος μπορεί να μαρτυρήσει, δηλαδή να ομολογήσει ενώπιον Θεού και ανθρώπων ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος του και Θεός του, τον έσωσε, τον ελευθέρωσε, του συγχώρεσε τις αμαρτίες και αυτή η ομολογία του όπως είναι γραμμένο και στο σύμβολο της πίστεως ομολογώ εν βάφτισμα εις άφεση ομορτιών αυτή η ομολογία του γίνεται αποδεχτή από τον Θεό ώστε πολύ χαρά γίνεται στον ουρανό για έναν αμαρτωλό που μετανοεί και επιπλέον ο Ιησούς Χριστός είπε όποιο με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων και εγώ ο Ιησούς Χριστός θα ομολογήσω αυτόν ενώπιον του πατρός μου, του αιωνίου ενώπιον των αγγέλων αυτού. Άρα λοιπόν αγαπητοί μου φίλοι και φίλες είναι απαραίτητη η ομολογία που γίνεται στο βάπτισμα γιατί σώζει και εμάς σήμερον δια του βαπτίσματος ο Θεός τον βαπτιζόμενο και τον πιστεύοντα μόνο όμως εφόσον έχει πιστεύσει έχει αναγεννηθεί και το αίμα του Ιησού Χριστού μπόρεσε γιατί είναι το μόνο να καθαρίσει και τη συνείδησή του από νεκρά έργα εις τον να λατρεύει Θεόν ζώντα απάντησης λοιπόν συμπερασματική είναι ότι δεν είναι δυνατόν οποιοδήποτε βάπτισμα και αν έχει λάβει χώρα να έχει αποτελέσματα σωτηρίας εάν δεν έχει προηγηθεί πίστης μετάνοια αναγέννησης και ταυτόχρονα με το βάφτισμα ομολογία, εκαθαρά συνειδήσεως. Τότε το βάφτισμα έχει αποτέλεσμα σωτηριακό στη ζωή του ανθρώπου, όπως βεβαιώνει λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος, ότι το βάφτισμα σώζει και εμάς σήμερα. Ε, κάτι ακόμη που πρέπει να προσθέσουμε, είναι ότι το βάφτισμα πρέπει να γίνεται μέσα στην Εκκλησία, από την Εκκλησία, από ανθρώπους και χρησμένους ε, διαπνεύματος Αγίου, χειροτονημένους, ανθρώπους που ο Θεός τους έχει εκλέξει, τους έχει τοποθετήσει διακόνους μέσα στην Εκκλησία, ώστε να είναι και εξ αυτού του λόγου δόκιμο το βάφτισμα, όπως ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός δεν βαφτίστηκε από οποιονδήποτε άνθρωπο αλλά από τον Ιωάννη τον βαφτιστή, τον απεσταλμένο του Θεού και στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία δεν βαφτίζονταν οι άνθρωποι παρά μόνο από τους Αποστόλους και τους Πρεσβυτέρους τους οποίους έθετε το Πνεύμα το Άγιο στην Εκκλησία. Εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες τελειώσαμε την πρώτη εκπομπή μας που είχε άμεση σχέση με την ερώτηση που θέσατε για το βάφτισμα και αν έχει και πιο βάφτισμα είναι δόκιμο και αποδεκτό από τον Πατέρα μας τον Ουράνιο. Σας χαιρετούμε και σας ευχόμεθα κάθε ευλογία εν το ονόματι του Ιησού Χριστού του Κυριού Αμήν. Thank mm -hmm. you.